Light με έχει blog στο Instagram. Έχει πάει με κάποια TikToker. Πήγαινε στην επόμενη ερώτηση. Μπορεί να είσαι λίγο καλύτερο άνθρωπο. Και επίση οι άλλοι που είναι πολύ καλοί άνθρωποι, μπορεί να είσαι και λίγο χειρότερο άνθρωπο, ρε φίλε. Ο λόγο σκίστηκε πάνω του. Ναι, όλοι σκίστηκαμε πάνω μα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Τσάι με Λεμόνι. Σπαμάγατε όλοι στα comments ότι θέλατε εφέκτο λόλο, εφέκτο λόλο, εφέκτο λόλο, εφέκτο λόλο. Και ήρθε, επιτέλους. Είμαστε εδώ μαζί με τον. Λόλος. Εντάξει, τώρα το έχεις πει, ρε φίλε, πολύ ξενέρα. Δεν είπα τη φορά που έχουμε γνωριστεί. Φίλε, εγώ δεν σε έχω ξαναδεί όντως στη ζωή μου. Παιδιά, είμαι με βανάκι εδώ πέρα, ορκίζομαι. Γνώμη για ταξιτζίδες. Εντάξει, ρε φίλε, όχι, κάνουμε την πλάκα μας. Αλλά οι ταξιτζίδες το παίρνουν πολύ σου προσωπικά, ρε φίλε, οπότε δεν θα πω και τίποτα. Μπορείς να είσαι λίγο καλύτερος άνθρωπος, ας πούμε αυτό. Και επίσης, οι άλλοι που είναι πολύ καλοί άνθρωποι, μπορείς να είσαι και λίγο χειρότερος άνθρωπος, ρε φίλε, κι εσύ. Γιατί δεν θέλω να μπω να βάζω τοξικά μου και κάθε φορά να σφασί. Τι? Τι, από πού είμαι? Τι κάνω? Ρε φίλε, παράτα μας, ρε φίλε. Θέλω να ακούσω κάνει. Δηλαδή, ειλικρινά, οδήγα. Σε πληρώνω 95 ευρώ την ώρα, ρε μαλάκ. Μην μας βρίζετε, ρε φίλε, όταν μπαίνουμε μέσα. Μου κάνεις και το υφάκι, το. Έχεις μπει σε ταξιτζί, ρε φίλε, που μπαίνουν και τι κάνουμε αργά το βράδυ. Αυτό είναι αστείο. Οι ταξιτζίδες είναι ίσως από τις μόνες δουλειές που διαλέγουν πότε θα δουλέψουν, ρε φίλε. Και πάνε εκεί πέρα τέτοια ώρα. Που έχεις και στο πρόγραμμά σου γύρω αυτή την ώρα. Όχι. Εγώ θα έρθω εκεί. Κατσουφιασμένος, μέσα στα νεύρα, ρε φίλε. Άμα αργήσει και λίγο να μπει στο ταξί, άμα έχει καλέσει beat, ας πούμε, δεν σου μιλάει καν, ρε. Μπορεί να σε πάει αλλού, γιατί δεν θέλει να σου μιλήσει, ας πούμε. Να σου κάνει φάκι τώρα, δεν θέλω. Και μετά πα να του είσαι και καλό μαζί του και ξενερώνει, γιατί λες τώρα εγώ κάθομαι είμαι καλό με το μαλάκα. Θέλω να πει τη μεγαλύτερη σου φοβία. Μπορεί να έλεγε κάποιο κλειστοφοβικό να μείνω σε σανσέρ, να είμαι σε φωτιά, να είμαι σε σεισμό. Έχω νιώσει, φίλε, και έχω νιώσει και φωτιά. Λοιπόν, θυμάστε μια φωτιά πριν τι πολλέ φωτιέ. Η original φωτιά. Εγώ είμαι OG ακόμα και στη φωτιά. Μέναμε εκεί πέρα τέλο πάντων, μέναμε και από πίσω είναι ένα σπίτι και μετά βουνό. Το βουνό καίγεται, ρε φίλε. Είμαι στο Messenger και σένα του λέω ποιο ψή είναι εκεί πέρα. Και βγάζω το κινητό μου και καλά ξέρει γιατί. Ποιο ψή είναι εκεί, ρε μαλάκ. 10 λεπτά μετά. Μάλλον σα βγείτε έξω! Λες και είναι τύπου πόλεμος, κουμπί σιρήνα. Εντάξει και παίρνω πράγματα, ήμουνα στο τσακ να πάρω το play. Δηλαδή να πω την αλήθεια, το κύριο πράγμα ήταν να πάρω το play, ρε φίλε. Εντάξει, αν είναι να πάρω κάτι, το play εδώ είναι, ρε φίλε. Γελάω με το γεγονός ότι έτσι πιάνει μεγαλύτερη φοβία. Και δεν είναι η φωτιά, αλλά μιλάμε για τη φωτιά. Οπότε. Όχι, καμία σχέση. Λοιπόν, να τρακάρω και να είναι, ρε φίλε, και δύο κολλητοί μου μέσα. Εγώ να ζήσω, όχι για προεγωιστικούς λόγους. Το κακό είναι αυτό. Να οδηγάω εγώ να κάνω και τις μαλακίες μου, ξέρω εγώ, καμιά πίπα. Τρακάρουμε, πεθαίνουν και τρεις πίσω. Ένα μπροστά, δύο πίσω πεθαίνουν. Έχουμε και ένα στο πορπαγκάρι, πεθαίνει και αυτός. Ο δεξιά, μάλιστα, ο συνοδηγός, μένουν και λίγα λόγια να πει. Του μένει, ας πούμε, και ένας λόγος, ένα κάτι. Του λέει, είσαι ό,τι χειρότερο. Ξέρω κάτι τέτοια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Έχει συμβεί αυτό, δεν είναι πολύ λεπτομέρεια. Γεια, απλά έτσι το φαντάζομαι κάθε φορά. Είσαι που σε χάλια, γιατί έχει σκοτώσει τους φίλους σου. Δεν είσαι με κάποιον να τα πεις για τους σκότωσες. Και μετά είσαι και την οικογένεια. Που δεν το συζητάω, αλλάζει χώρα, φίλε. Οι γονείς ξέρεις πως κρίνουν. Αλλά οι δικοί τους σε κοιτάνε μετά με ένα μάτι για το υπόλοιπο της ζωής σου. Εκλέγεσαι πρωθυπουργός. Πρωθυπουργός λόλος. Τι νόμους θα παίρναγες? Λοιπόν, νούμερο ένα νόμος. Γυναίκες. Ο πρώτος νόμος είναι μέτριος καφές, εντάξει, εννοείται. Ότι κόβετε το κάπνισμα όλοι. Να πεθάνετε. Αφού ταξίζετε. Αφού καπνίζετε. Τι φταίω εγώ, ρε μαλάκα. Δεν είμαι εγώ να σας σώσω. Δεν το κάνω για να σας σώσω. Απλά με κουράζει, ρε φίλε. Δεν μπορώ. Καταρχάς, όλοι αυτοί που καπνίζουν έχουν αυτή τη δικαιοδοσία ότι στη δουλειά σου έχουν το διάλειμμα για το κάπνισμα. Το έχεις καταλάβει αυτό. Εγώ δηλαδή, άμα δεν καπνίζω, δεν έχω διάλειμμα, ας πούμε. Τι είναι αυτό, ας πούμε. Στην Ευρώπη υπάρχει αυτό. Επίσης έχουν προτέρημα στο socializing. Ξέρω, έχεις φιλτράκι, είσαι αναπτήρα. Είσαι γκέι και εσύ, μήπως. Τι κάνεις στο κρεβάτι, κάπως έτσι αρχίζει. Με ένα φιλτράκι αρχίζουν όλα. Παράτα μας και εσύ και το τσιγάρο σου. Άντε κοιμηθείτε όλοι. Να πω ότι το χαρτί παρεπτόντως τόσο καιρό που βλέπω το show νόμιζε είναι ψεύτικο. Απλά τα σκέφτηκε εκείνη την ώρα και έχει δύο χαρτιά. Έχει λίστα, παιδιά. Είναι με printer στην κυριολεξία. Οι δύο επόμενες ερωτήσεις βασικά είναι πολύ κλασικές για το show. Είναι staple το show. Τις ρωτάμε όλους. Θέλουμε να παίρνουμε την άποψη από όλους. Θέλω να πεις red flags για κοπέλες. Άμα θες να τα κάνουμε red flags, είναι τόσα πολλά που τύπου μου μένουν τρία άτομα ρε στη ζωή μου, ας πούμε. Δηλαδή είναι αυτή και αυτή. Όχι το pick me, αλλά κατάλαβε. Μισό του TikTok όρους, ρε φίλε. Όχι TikTok όρους. Πάντα με ντύσιμο. Πάντα μου είναι το ντύσιμο, ρε φίλε. Γιατί το πώς είσαι, αν είσαι αρκετά συμπαθητικός, ρε φίλε, μπορεί να σου κάνω παρέα και να είσαι μια μπάλα. Να μην έχεις καν... μπορεί να μην έχεις καν χέρια και πόδια, αλλά μπορεί να είσαι γαμάτος, ρε φίλε. Οπότε πίσω μου. Κάνα τσόκερ, ας πούμε, να φοράνε. Δηλαδή δεν είναι για μένα. Φόρα το, ρε φίλε, σπίτι σου. Και η δεύτερη από αυτές τις ερωτήσεις ήταν αν πιστεύεις στους εξωγήινους. Ρε φίλε, πιστεύω στους εξωγήινους όπως πιστεύω και σε μένα, ας πούμε. Υπάρχουν και δεν υπάρχουν εξωγήινοι. Ό,τι καταλάβετε από αυτό. Εγώ λέω ότι αν υπάρχουν είναι μεταξύ μας. Είναι δηλαδή ο κάμεραμαν, όντως.
Μπέσα, αν υπήρχε ένα εξωγήινο. Ρε, πήρα του τρει μα. Ποιο είναι ο εξωγήινο? Ένα είναι ο president. Μπέσα είναι ο president ο ένα. Ρε, μα και στο ότοπι και ο president. Το γνώρισα. Είναι εξωγήινο. Τι θέλετε να σα πω? Έχουμε proof. Πηγαίνετε, βγάλετε το βίντεο. Θέλετε proof για εξωγήινου? Πάρτε μια κάμερα και βγάλετε τον έτσι ένα βίντεο. Καταρχά δεν έχει όνομα. Γεννήθηκε president, έμεινε president, θα γίνει president. Κάπω έτσι. Κάντε subscribe, παιδιά, το έλεγα και στο αμάξι. Ο Χριστόφορο, επειδή βλέπα και το βίντεο πριν λίγο, είναι τώρα τον έπιασα εγώ εκεί στο κέντρο. Ζήταγε ψηλά και καλά έκανε ότι έχει μια κάμερα ο άλλος ο φίλος του. Ό,τι να είναι, ρε, για να του δώσουμε ψηλά. Καταλαβαίνεις ότι τελείωσε το βίντεο και μου ζήτησαν λεφτά. Φαντάζεσαι τώρα. Κάντε subscribe, γάμα είναι, μαλάκα, δεν το βλέπεις. Δεν βλέπεις αυτό το βίντεο αυτή τη στιγμή. Κάνει subscribe, μικρά. Εκεί κάτω είναι. Θέλω να πει το αγαπημένο σου φαγητό. Έχεις, θυμάμαι τα story με το παστίτσιο, αλλά θυμάμαι ότι είναι overrated, λέει. Το παστίτσιο όλοι συμφωνούμε ότι είναι overrated. Δηλαδή, ακόμα και αυτοί που το λατρεύουν και μπορεί να έχουν τατουάζ παστίτσιο εδώ, και αυτοί λένε ότι εντάξει, το έχουμε γαμίσει λίγο με το παστίτσιο. Του γαμάμε λίγο. Όλοι λένε τι έχει παστίτσιο, ρε μαλάκα. Σιγά το πράγμα, ρε φίλε. Μακαρόνια με κοιμάει και λίγη μπεσαμέλ. Ο κλασικό ο μαλάκα δεν τα κάνει καλά η μάνα σου. Μαλάκε, ηρωνεύεστε. Θα κάνω live τέτοιο, ρε, και θα φέρω τη μάνα με το παστίτσιο. Είναι το καλύτερο παστίτσιο που έχετε φάει. Έτσι φάση μπιριζόλ, κοψίδια, ρε φίλε. Τύπου κρέα που δεν καταλαβαίνει τι πιάνει. Καμιά φορά έχει πιάσει ό,τι να είναι, ξέρω εγώ, κομμάτια. Ήρθε το θείο σου, λέει αυτό είναι το καλύτερο κομμάτι. Και να έχει πιάσει τον αστράγαλο, α πούμε, να μην έχει καν κρέα πάνω. Καμιά είναι το δαγκούρι. Ήρθε η ώρα να παίξουμε Truth or Drink. Έχω μπροστά μου 10 προσωπικές ερωτήσεις. Σκοπός να κάνεις να απαντήσεις όσες περισσότερες γίνεται. Όσες δεν απαντήσεις, πρέπει να πιεις λίγο από το τσάι, οκ. Okay. Με πώς εσείς πάει. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε, στη ζωή είναι κάποια πράγματα τα οποία εντάξει, τα κρατάς. Ρε φίλε, είναι περίεργη ζωή. Δεν ξέρεις πώς θα τα φέρει, ας πούμε. Μπορεί να το χρησιμοποιήσεις κάποιος εναντίον. Έναν TikToker που αντιπαθείς, ρε φίλε. Μαλάκος και ουράκι σκεπή είναι πολύ καλό. Ένας που είναι με τη γιαγιά του, μωρέ. Αν θέλετε ο Δημήτρης να βάψει τα μαλλιά μου, κάντε follow στο Instagram. Θέλω beef με αυτόν, ρε. Έχουμε boxing match, ρε φίλε. Ειλικρινά, εσύ άμα το βλέπεις αυτό, ρε φίλε, θέλω να τις παλέψουμε γιατί είσαι πολύ καλό παιδί. Αλλά μου τις πας, ρε φίλε, δεν φταίω εγώ. Έχεις πάει με κάποια TikToker. Τι κάνουμε, καλά. Μπορεί για ναι, μπορεί και όχι. Δεν θα μάθουμε ποτέ. Η ζωή είναι περίεργη όπως θα στα φέρει. Και εγώ μ' αρέσει να είμαι περίεργο, δε φίλε. Ποιο είναι το χειρότερο ραντεβού που έχει πάει? Στο δημοτικό, είναι άβολο. Και εγώ, ο μεγαλύτερος μου φόβος πέρα από το να τρακάρω με τους φίλους μου είναι το άβολο, ρε φίλε. Το άβολο το μισό. Δηλαδή, μισό το άβολο. Μία Ελληνίδα TikToker που θα κάνει κάτι μαζί της. Πες ένα πιο. Τι θα έλεγε, μαλάκα. Μην πει. Καλά είμαστε. Η TikToker είναι. Μορτασία! Εννοείται μορτασία. Ναι. Θέλω το τελευταίο πράγμα που γκούγκλαρες. Pencil, drawing, album covers. Ζωγραφίζω και θέλω να κάνω ένα cover. Τέλος πάντων τώρα. Όσοι ξέρουν, ξέρουν κάπως έτσι. Έχω ένα τελευταίο. Κλέψαν την Panic. Αυτό δεν είναι άρθρο, το ψάξα εγώ. Η Ελληνίδα, η Έλληνα celebrity με τον οποίο θα ήθελες να έχεις beef. Light. Ξεκάθαρα light. Με έχει μπλοκ, είναι και πολύ φαν άτομο να κράζεις, κατάλαβες. Δηλαδή ο Light, ρε φίλε, είναι ο τύπος ο οποίος θες να τον κράξει, φίλε, πώς να το κάνουμε τώρα, ρε φίλε. Μπορεί να κάθομαι να ακούω, ας πούμε, Light, αλλά να τον κράζω κιόλας. Τελευταίο άτομο που έψαξε στο Instagram. Baking God. Έχει 3 followers, είναι ένα μήνυμα, νομίζω το βλέπετε αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω. Και το ακολουθώ και όλα, δεν το αστείο. Θέλω να πεις τη τελευταία φορά που έκλαψες. Post Malone, album release το βράδυ. Έχω ρε φίλε πολλά συναισθήματα. Κλαίω, εντάξει, λίγο ξενέρα που είναι αρτιστική ή τέτοια. Γιατί εντάξει, θα μπορούσα να πω ρε φίλε, έχω. Ξέρεις, κλασικά, ας μην για το show. Χώρισα με την πρώην που δεν θα πω και επίσης είναι και TikToker και δεν θα πιστέψετε τι άλλο. Θα μου πεις μια ντροπιαστική ιστορία. Έβλεπα που ρώταγες αυτό σε όλους. Και προσπαθούσα μόνος μου σπίτι, λέω εμένα τι θα ήταν. Μπέσα δεν μου έρχεται καμία ντροπιαστική ιστορία. Γιατί για μένα ντροπιαστικά είναι πάρα πολλά πράγματα, μπρο. Είναι όλα ντροπιαστικά. Πάρα το μας. Πιες. Έκανες 7 στα 10. Και δεν είπα χαίστηκα πάνω μου. Όλο χαίστηκε πάνω του. Ναι, όλοι χαίστηκαμε πάνω μας. Πώς πρέπει να πίνετε καφέ? Έχεις πολύ ισχυρές απόψεις επί του ζητήματος. Είμαι όντως ο γκουρού του καφέ. Έχω όντως βραβεία. Αν πάτε σπίτι μου, έχω όντως πτυχία καφέ. Στην ομοσπονδία, ξέρετε τώρα, εντάξει, μην τα λέω. Επίσημα με χαρτί πίνετε μέτριος, μαύρη ζάχαρη και ό,τι άλλο, εντάξει, ξέρω εγώ, πες στην πισίνα. Πεθάνετε, δηλαδή μπες. Εγώ πίνω γλυκό, φέντε σπέσο. Και μου το λες τώρα, ρε φίλε, τώρα που έχω έρθει. Αν υπήρχε ρατσιστής στον καφέ, είμαι ο πιο ρατσιστής, ρε. Τύπου Ku Klux Klan, έχω κλάν τέτοιο. Όπου τους βαράμε. Ο Αριστοτέλης έλεγε: πες να μην είναι ο Αριστοτέλης και να το βγάζω από το μυαλό μου. Ένας από αυτούς, δεν σου πάνω, εντάξει, καταλάβατε τώρα. Μέτρων Άριστον, μέτριον
Μέτριον καφέν Άριστον. Είναι όντως το έχει γράψει αυτό. Απλά εντάξει, το κρύβουνε, γράφουνε πρώτα το τέτοιο. Το γενικοποίησανε τέλος πάντων. Τι beef είσαι με το θέατρο. Γιατί είσαι ένα beef με το θέατρο. Μπορεί να το βλέπει κάποιο που πάει θέατρο αυτό το βίντεο, φίλε. Για πει τι έκανα λάθος, φίλε. Τι έκανα λάθος στη ζωή μου, ας πούμε. Είσαι κάνει πολλά, ρε φίλε. Δεν μπορώ να αρχίσω. Δηλαδή, μιλώντας εσένα προσωπικά τώρα που βλέπεις το βίντεο, δεν μπορώ να σου πιάσω ένα σημείο τη ζωή σου και να σε καλυτερέψω. Είναι πολύ βαθύ το θέμα, ρε, ειλικρινά. Έχεις. Πολλά θέματα, ρε! Πρέπει να τα λύσεις όλα, έχεις πολλά θέματα. Παράτα το, δεν ασχολούμαι με αυτούς, ρε. Θέλω να μου πεις τους αγαπημένους σου Έλληνες τράπερς. Αξιχωρεμένος, Madclip. Δεύτερος, Sinboy. Τρίτος, whatever, βάλτε το που θέλει. Όχι, εντάξει, FY. Είχαμε γνωριστεί και στην περιοχή μου κιόλας. Πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε? Τώρα εντάξει, παίζαμε Fortnite. Πώς? Φίλε, από εκεί δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Από εκεί και πίσω. Ήταν περίεργη η ζωή που έζησα για να φτάσω εκεί. Μου στέλνει να πούμε Fortnite. Κάνει, μπες. Μπαίνω μια μέρα και από τότε παίζαμε και του λέω, αλλά μπες Fortnite. Μου κάνει, δεν μπορώ, είμαι εδώ πέρα στη γειτονιά σου, εδώ πέρα βρίσκω. Παίρνω, μάθες. Πέρασα, μπήκα μέσα στο στούντιο, αράξαμε. Light με έχει μπλοκ στο Instagram. Δεν τον βάζω με τίποτα. Γιατί σε έχει μπλοκ? Όχι, εντάξει, νομίζω του είχα πει, καλά, σε αυτό το βάλει. Πετυχαίνω στον δρόμο. Μια μπουνιά του χώνου. Μου λέει, γιατί το κάνεις αυτό, γιατί το έκανες αυτό? Του λέω, έτσι ρε φίλε, απλά φεύγω. Και με έκανε μπλοκ, λογικό. Μετά γύρισε σπίτι του και σε έκανε μπλοκ στο Instagram. Αφού γύρισε σπίτι του, γιατί τσέκαρα στον δρόμο, μια χαρά ήταν. Λέω, μαλάκα, god. Πέμπτος, πριν λίγο δεν έλεγες ότι δεν έχουμε χρόνο. Κάνεις τον πέμπτο, μαλάκα. Όντως δεν θα πούμε πέμπτο, πήγαινε στην επόμενη ερώτηση. Θέλω να μου πεις πώς βλέπεις το ελληνικό TikTok. Παιδιά, δεν υπάρχει ελληνικό TikTok καν. Δεν ισχύει αυτή η ερώτηση καν. Τα comments είναι πιο αστεία από τους creators. Και μετά εντάξει, είναι αυτοί και αυτοί, ρε φίλε. Είμαστε τύπο. Είναι ο πρέσβης, είναι φίλοι μου, ρε φίλε. Πρακτικά οι άλλοι. Στην κυριολεξία. Οι γαμάτοι είναι αυτοί που είναι φίλοι μας. Είναι ο πρέσβης. Ποιον άλλο γελάω, ρε φίλε. Αυτά. Και μετά εντάξει, να δώσουμε ένα respect σε αυτόν που έκραξε ο Λόλος, ο Στίξ, τον Κόγια. Εσύ που είσαι YouTuber, ξέρεις, φίλε, ότι ο Κόγιας είναι στην κυριολεξία 24 ώρες 24 ώρες στο grind. Κοιμάται και γράφει βίντεο, ρε, στην κυριολεξία. Δεν ξέρω πώς το κάνει. Εντάξει, δεν θα κάτσω άλλο τα βίντεο του, ρε φίλε. Καμιά φορά, ας πούμε, μπορεί να είναι πάρτε φράουλες, είναι ωραίες φράουλες. Οκ, μπράβο, ρε Κόγια. Αλλά γιατί το έχει κάνει τόσο καλά που σε ενδιαφέρει. Εντάξει, θα κάτσω να δω, ας πούμε, τον Κόγια να λέει για τις φράουλες, ας πούμε. Και επίσης μαγειρεύει όντως καλά. Και επίσης, λοιπόν, μαλάκες, ο Κόγιας είναι αγαμάτος. Γιατί, θα σου πω γιατί. Ο τύπος ανεβάζει TikToks. Τύπου σερή, έτσι. Εγώ, αν πάω να ανεβάσω 3 TikToks, έχω καεί. Θέλω να κλείσω το TikTok, να διαβάσω ένα βιβλίο, μαλάκα, να βγω στη φύση. Δεν μπορώ άλλο. Φτιάχνει βίντεο για το YouTube, τα κάνει edit και ορκίζομαι. Όποιος έχει μιλήσει με τον Κόγια ξέρει. Ότι άμα του στείλει μήνυμα και 3 ώρα το βράδυ, ρε μαλάκα. 3-3,5 ώρα το έχω στείλει για μια μπριζόλα, πώς να τη φτιάξω. Σου απαντάει εκείνη την ώρα, ρε. Δεν έχει προλάβει να το στείλει. Είναι παντού! Είναι παντού μέσα, ρε μαλάκα. Δεν ξέρω πώς το κάνει, ρε μαλάκα. Θέλω το story πίσω από το TikTok με το μηχανάκι. Παιδιά, σήμερα δεν περνάω καλά. Οπότε όποιο περνάει καλά, να σταματήσει αμέσως. Λοιπόν, το story είναι για αυτούς που δεν ξέρουν, που δεν έχουν δει μπροστά από την κάμερα, δηλαδή όλοι. Είναι ένας τύπος με την κοπέλα του και προχωράνε, ας πούμε, και έχει ένα τέτοιο. Τώρα αυτό 2 ώρα το βράδυ, έτσι. Δηλαδή, αργά το βράδυ, δεν υπήρχε ούτε αμάξι να τρακάρει. Δεν υπήρχε τίποτα, δεν ήταν καν παρκαρισμένο. Πρώτη φορά, ρε. Ο τύπος απλά περνάει έναν. Ο πιο ευθείος δρόμος του Βύρωνα. Μέσα στο Βύρωνα δεν υπάρχει πιο ευθείος δρόμος. Τύπου πάει ευθεία. Γλιστράει. Κάτω, μαλάκα, όσο εγώ ήμουν σε φάση στο story, ξέρω εγώ ή κάτι, ας πούμε, και τους βλέπω να πεθαίνουν μπροστά μου, να πούμε. Πέφτουνε κάτω για αμαγείας. Ούτε πληγή, φίλε. Εντάξει, είχαν έρθει κάτι καθυστερημένοι, τύπου τρακάρουνε. Σηκώνει το άλλο, τώρα ξέρει, ρε φίλε, όταν τρακάρει ή σε ένα τέτοιο ατύχημα, είσαι στην αδρεναλίνη, δεν ξέρει τι σου γίνεται. Ο τύπος ήταν λίγο έτσι, ας πούμε. Μόλις έχει τρακάρει και του έρχεται ένας τύπος και του κάνει, έχεις πιει. Δηλαδή, εντάξει, ρε φίλε, ας το να γίνει καλά πρώτα. Γιατί θα έρθει αστυνομία τώρα και δεν ξέρω αν έχεις πιει. Και κάτσε πάνω από την κοπέλα, αυτό στην αξία την έπεφτε στην κοπέλα. Άκυρη ώρα, ρε φίλε, να την πει στην κοπέλα με το αγόρι τη που τρακάρανε μαζί και έχει κάτσει πάνω από την κοπέλα, τη βάζει πάγο. Σε καλά, έτσι, τον πάγο που έφερα εγώ εν τω μεταξύ. Εγώ πάω να φέρω πάγο, έχω και το χυμό και πάω να θέσω το χυμό. Μόνο εγώ βοήθησα. Και μετά είχαν έρθει όλοι μαλάκες από πάνω από την κοπέλα. Ο άντρας μόνος του, πες να ήταν και μόνος, δεν είχε κάτσει κανένα πάνω. Αν πέθανε εκείνη την ώρα, ας πούμε. Δεν έβαζε, αν πέθανε. Και θα έλεγα μια χαρά είναι τα παιδιά. Αυτό ήταν το πρώτο μέρος στη συνέντευξη με τον Λόλο. Το επόμενο μέρος θα ανεβεί, θα είναι το επόμενο βίντεο. Κάντε subscribe, σας είπα πριν, παιδιά. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, είστε losers, είστε άχρηστοι. Δεύτερο μέρος θα είναι πιο επιπροσωπικού συνέντευξη.